Ξεκινώντας λοιπόν το βίντεο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι δεν είμαι ούτε κας ο οποίος έχει τελειώσει κάποια σχολή ή διδάσκει ή πουλάει εργαλεία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά που θα σας πω τώρα είναι βασισμένα σε δικές μου έρευνες, προσωπικές μου εμπειρίες που μέσα από εξάσκηση και μελέτη έχω διαπιστώσει ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας που ίσως σας βοηθήσουν. Γιατί με παίρνετε τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα και με ρωτάτε Γιώργο αυτό, Γιώργο εκείνο και προσπαθώ να σας εξηγήσω. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα από αυτό το βίντεο θα μπορέσω να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, τι είναι ραβδοσκοπία. Η ραβδοσκοπία λοιπόν είναι εδώ και πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια. Από αρχαίους Έλληνες, αρχαίους Αιγύπτιους, μέχρι και στη Βίβλο είναι κατηγραμμένα με το Μωυσή που βρήκε νερό κτλ. Θα ήθελα να σας πω ότι ο ραβδοσκόπος, καλό θα ήταν τις ραβδούς να τις επιλέγει μόνος του, δηλαδή να πειραματίζεται με τα υλικά. Χαλκό, ασίμι, μπρούτζο, ρίχαλκο, οτιδήποτε υλικό μπορεί να κατασκευάσει είτε αυτός είτε κάποιος γνωστός του, είτε ακόμα και από μαγαζί τις λεγόμενες ράβδους εμπορίου, καλό θα ήταν να πειραματιζόταν με τα υλικά. Ας πούμε, στη δικιά μου περίπτωση, ο χαλκός για εμένα, στο δικό μου σώμα εντοπίζει τα πάντα. Οπότε έχω καταλήξει σε άλλες ράβδους και όχι του εμπορίου. Τις οποίες τις φτιάχνει κάποιος χειροποίητα, κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, ακόμα και εγώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φέρω μία ράβδο με ρουλεμάν από ένα πολύ καλό φίλο και γνωστό ραβδοσκόπο ο οποίος κατασκευάζει αυτές τις ράβδους. Εμένα με βολεύουν και γι' αυτό τις κάνω, είναι πτυσσόμενες, είναι και για μεγάλη έρευνα και για μικρή. Και βολεύουν πάρα πολύ. Θα σας κάνω και μια επίδειξη με έναν στόχο που έχουμε τοποθετήσει στα 30 εκατοστά για να είναι εύκολο να το βρούμε. Όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο που έχω αναρτήσει με προσωπικές μου έρευνες, το ρητό μου είναι ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Τι σημαίνει με αυτό? Ότι δεν απαραίτητο ότι άκουσα μια ιστορία, δεν απαραίτητο ότι θα πάω και θα τα βρω εδώ. Μπορεί να είναι ένα χιλιόμετρο παραπέρα, μπορεί να είναι ένα χιλιόμετρο πιο εδώ, μπορεί να είναι πιο βαθιά από ό,τι μας έχουν πει. Θα σας δείξω πώς μπορούμε να ερευνήσουμε ένα χώρο, πώς κρατάμε τις βέργες, πώς κρατάμε τη μονή βέργα, πώς κρατάμε τις διπλές βέργες. Δεν απαραίτητα να κάνετε αυτά που σας λέω εγώ. Αυτά εμένα που μου μάθανε, τα εξάσκησα, ορισμένα βελτίωσα, ορισμένα κράτησα. Ο κάθε ραβδοσκόπος αντιδράει διαφορετικά στις ράβδους και στο περιβάλλοντα χώρο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εάν υπάρχει κάποιο πέτρωμα ή ισχυρό σε μαγνητισμό, θα πρέπει να το απορρίψουν. Ορισμένοι άλλοι όπως εγώ δεν χρησιμοποιούμε τους μάρτυρες στο αριστερό μας χέρι. Τις απορρίψεις. Τις χρησιμοποιούμε στο δεξί. Για να δούμε αν όντως αυτό το αντικείμενο είναι μαγνητικό ή όχι. Πώς χρησιμοποιούμε λοιπόν τη μονή βέργα? Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε χρησιμοποιούμε χωρίς μάρτυρα, είτε χρησιμοποιούμε με μάρτυρες. Συγκεκριμένα εγώ έχω κρύψει κάποια νομίσματα τώρα στα 30 με 40 εκατοστά και θα σας δείξω πώς γίνεται. Τοποθετούμε τους μάρτυρες στο δεξί μας χέρι εάν είμαστε δεξί, εάν είμαστε αριστερό χέρι στο αριστερό χέρι, στη μονή βέργα. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν το κάνουμε στην αριστερή. Μετά. Σε ορθή γωνία το χέρι, λίγο πιο κάτω από το ύψος της καρδιάς και ελαφρώς λυγισμένα κάτω. Θα δείτε ότι ήδη η βέργα αρχίζει και παίρνει. Και κλειδώνει. Το λεγόμενο κλείδωμα που λέμε. Τοποθετώ το κορμί μου σαν μια πηξίδα, ακριβώς προς τα εκεί που πάει με το στόχο. Και κινούμε με αργά σταθερά βήματα, ούτε μεγάλα ούτε μικρά.
το χέρι μας ούτε σφιχτό ούτε χαλαρό, απλά σε μια μέτρια φάση και κινούμε προς το στόχο. Όταν φτάσω στο επιθυμητό μου αποτέλεσμα, η βέργα μου γυρνάει στο στήθος μου. Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι από κάτω. Εάν θέλω να το επιβεβαιώσω, το προσπερνάω. Η βέργα θα γυρίσει. Όσο απομακρύνομαι, η βέργα θα με ξαναγυρίσει στο αντικείμενο. Ξανευθυγραμμίζω και ξανασυνεχίζω. Το αντικείμενό μας είναι από εδώ. Με τη μονή βέργα αυτή. Μετά αυτό που έχω να κάνω είναι να αλλάξω κατεύθυνση. Ευθυγραμμίζω ξανά, ξαναπροχωρώ. Το αντικείμενο μου είναι από εδώ. Το ίδιο κάνω χιαστή μέχρι να βρω το σωστό στόχο. Πολύ ραβδοσκόπη, εγώ το ψηλοαποφεύγω γιατί συνήθως αποδεικνύεται ότι είναι σε κάποια μαγνητικά πεδία. Βέβαια εδώ θα λειτουργήσει γιατί είναι επιφανειακός ο στόχος. Όταν φτάνουν στο σημείο 0, στο κέντρο του λουκουμά που λέμε εμείς οι ραβδοσκόποι λοιπόν, χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Όταν περιστρέφεται η ράβδος, η μονή, υπάρχει αντικείμενο από κάτω ή πεδίο ή όντων. Όσο πλησιάζω προς τα κάτω, θα δείτε ότι η κίνηση είναι λίγο πιο γρήγορη. Σημαίνει ότι ο στόχος είναι επιφανειακός. Όσο απομακρύνομαι, είναι λίγο πιο αργή και σχεδόν χάνεται. Εγώ δεν θα το συνιστούσα αυτό, γιατί πολύ συχνά έχω πέσει εγώ προσωπικά έξω στο μέγεθος του στόχου. Το στόχο τον βρίσκω, απλά το μέγεθος είναι λίγο μεγαλύτερο. Πώς βρίσκουμε το βάθος του στόχου. Προσωπικά εγώ το βάθος του στόχου το βρίσκω με τοπικά μηχανήματα, γιατί τις ράβδους ορισμένες φορές με έχει βγάλει εκτός, λόγω πετρωμάτων και οτιδήποτε άλλο. Στα πετρώματα τώρα πώς κάνουμε απορρίψεις. Για να δούμε αν ο στόχος είναι αληθής ή όχι, οι περισσότεροι βάζουν το μάρτυρα που θέλουν να απορρίψουν στο αριστερό χέρι. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ απορρίπτω όλα τα υλικά από πάνω μου και βάζω το μάρτυρα, το πέτρωμα δηλαδή, στο δεξί μου χέρι. Εάν η ράβδος κλειδώσει, σημαίνει ότι αυτό που είναι κάτω δεν είναι χρυσός ή ασήμι. Πριν κάνουμε μια έρευνα, καλό θα ήταν αυτό που λέω εγώ, να μάθουμε την ιστορία. Από άλλες πηγές να τη διασταυρώσουμε, να δούμε ισχύει, δεν ισχύει, την ξέρουν και άλλοι άνθρωποι, έχουν πάει, έχουν ψάξει εκεί, δεν έχουν βρει. Το ότι πήγανε κάποιοι και ψάξανε ένα μέρος δεν σημαίνει ότι τα βρήκαν. Μπορεί να μην είχαν τα μηχανήματα που πρέπει για να τα βρουν. Γιατί το ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί ραβδοσκόποι, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ποτέ, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ο ραβδοσκόπος εξελίζεται πάντα. Εξελίζεται ο ραβδοσκόπος. Δεν μένουμε πάντα στις ράβδους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μηχανήματα. Δεν είναι ντροπή να χρησιμοποιήσεις μηχανήματα. Εάν έχεις τη διάθεση και το χρήμα και το χρόνο, χρησιμοποιήσεις και μηχανήματα. Καλό λοιπόν θα ήταν να δημιουργήσετε όπως έχω δημιουργήσει εγώ μια ομάδα. Μοιράζεστε και το κόστος και στις βενζίνες και στα μηχανήματα και στα πάντα και έχετε και μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην έρευνα. Τα μηχανήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εγώ συγκεκριμένα συνεργάζομαι με κάποια εταιρεία που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις έρευνές μου, έχει βοηθήσει και άλλους και εντός και εκτός Ελλάδος στις έρευνές τους. Δεν θα ήθελα να αναφέρω τη συγκεκριμένη εταιρεία ούτε τα μηχανήματα, διότι θα σας δείξω σε επόμενο βίντεό μου έρευνα που βρήκαμε γερμανικό καταφύγιο με γερμανική απόκρυψη και μια πάρα πολύ καλή έρευνα που μας οδήγησε σε ένα πάρα πολύ καλό και επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα μηχανήματα λοιπόν, εκτός από τις ράβδους, γιατί η ράβδος δεν είναι μηχάνημα, η ράβδος είναι μια επέκταση του εαυτού μας, ο εαυτός μας και το σώμα μας καταγράφει τα δεδομένα στο περιβάλλοντα χώρο και
Η ράβδος απλά λειτουργεί σαν μια κεραία η οποία μας δείχνει το προς τα που μπορούμε να κατευθυνθούμε. Τα μηχανήματα λοιπόν εκτός από τις ράβδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι τοπικό μηχάνημα VLF, τοπικό μηχάνημα παλμικής, τα λεγόμενα παλμικά μηχανήματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αποστατικό που να συγκρίνουμε αυτά τα αποτελέσματα που πήραμε με τις ράβδους με το αποστατικό μας μηχάνημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γεωραντάρ. Κυκλοφορούν πάρα πολλά στην αγορά, τα οποία τα περισσότερα είναι δοκιμασμένα σε περιβάλλοντος χώρους και σε δοκιμαστήρια και σε ατόφιες έρευνες. Προσωπικά το γεωραντάρ που χρησιμοποιώ εγώ με την ομάδα μας μας έχει δώσει αποτελέσματα τα οποία σχεδόν άλλα αντίστοιχα σε τιμή γεωραντάρ δεν καταφέραν να μας δώσουν. Και το λεγόμενο που λέει και ο λαός, ότι όταν κάτι μου αρέσει μένω σε αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με τις διπλές βέργες τώρα. Οι διπλές είναι το ίδιο πράγμα με τη μονή στα θέματα υλικών, στις προδιαγραφές και στην κατασκευή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως βλέπετε, είναι δύο απλές βέργες, δεν είναι τίποτα άλλο. Απλά εμένα με βολεύει ο μπρούτζος με τον ορίχαλκο σαν υλικό διαπεραττικότητας. Τοποθετώ πάλι το μάρτυρα στο δεξί μου χέρι. Εάν είμαι αριστερόχειρας, οι περισσότεροι λένε ότι οι αριστερόχειρες στις διπλές βέργες βάζουν το μάρτυρα στο αριστερό. Εγώ θα σας έλεγα ότι για εμένα δεν ισχύει αυτό. Έχω δει πολλούς αριστερόχειρες να αποτυχαίνουν. Διότι η καρδιά είναι στο αριστερό χέρι. Εγώ είμαι αριστερόχειρας. Η καρδιά δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό λόγω των αρτηρίων και του αίματος που κυκλοφορεί. Είναι γνωστό επιστημονικά ότι ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να ανάψει ένα μικρό λαμπάκι κατά τη διάρκεια του ύπνου σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιέργησης. Διότι το αίμα που κινείται μέσα στις φλέμπες δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό. Οπότε θα έλεγα ακόμα και οι αριστερόχειρες να χρησιμοποιούν το μάρτυρα στο δεξί χέρι. Κρατάω πάλι τις βέργες όπως ακριβώς κρατάω τη μονή, με μια ελαφριά κλίση προς τα κάτω. Σιγά σιγά οι βέργες θα αρχίζουν να παίρνουν. Συνήθως παίρνει η δεξιά βέργα και ακολουθάει η αριστερή. Κάνω πάλι το ίδιο, ευθυγραμμίζομαι με τις βέργες. Βλέπω ότι δεν κουνιούνται, αλλά ο στόχος μου είναι ευθεία. Να το πλησιάσω το στόχο. Οι βέργες κάνουν ένα χ. Στο κέντρο του χ, από κάτω, είναι ο στόχος μας. Θα το κάνω άλλη μια φορά από εδώ, για να το δείτε. Ευθυγραμμίζομαι. Πλησιάζω στο στόχο. Χ, ο στόχος είναι από κάτω. Αυτό είναι για τις διπλές βέργες. Οι απορρίψεις στις διπλές βέργες γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο για εμένα. Ξανατονίζω ότι αυτά που σας λέω... Πέσανε και τα νομίσματα. Ξανατονίζω ότι αυτά που σας λέω δεν θέλω ούτε να σας διδάξω ούτε να σας μάθω κάτι. Αυτά που σας λέω τα μοιράζομαι μαζί σας σαν ραβδοσκόπος και μπορεί σε άλλους να χρησιμεύσουν, μπορεί σε άλλους όχι. Εμένα χρησιμεύουν αυτά. Ξανατονίζω. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ερευνητή παύλα ραβδοσκόπο. Διότι πάω σε ένα περιβάλλον, βλέπω, ερευνώ, μαθαίνω και μετά σκάβω. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνεις. Κοιτάς το χώρο, μαθαίνεις για το χώρο, την ιστορία του, το τι έχει συμβεί, αν έχει συμβεί πόλεμος, Τούρκοι, Γερμανοί, Ιταλοί, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αντάρτες. Παππούς μου είπε έτσι, ο παππούς του είπε έτσι. Τα συγκρίνω, έρχομαι, ψάχνω, ερευνώ. Είμαι παρατηρητικός στα πάντα. Ένα σημάδι που βλέπει κάποιος στο δέντρο μπορεί να είναι ένα απλό σημάδι από οτιδήποτε, από ρετσίνα, από οτιδήποτε. Ορισμένες φορές με τα σημάδια βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε. Γι' αυτό ρωτάμε και κάποιους άλλους. Η φαντασία είναι άσχημο πράγμα. Ένα σημάδι σε μια πέτρα μπορεί να ερμηνεύει κάτι άλλο. Μπορεί να βρούμε 10 λίρες και να πω «Ουάου, βρήκα 10 λίρες», αλλά να μην είναι οι 10 λίρες ο στόχος, να είναι ένας κουλαούζος και να μας οδηγεί κάπου αλλού. Οι 10 λίρες μπορεί να σημαίνει 10 χιλιόμετρα, μπορεί να σημαίνει 10 βήματα, μπορεί να σημαίνει 10 σημάδια. Που το τελευταίο σημάδι, το 10ο, να είναι εκεί που πρέπει. Όσο αφορά λοιπόν
τα σημάδια, τα λεγόμενα αντάρτικα σημάδια ή τουρκικά σημάδια ή οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο ειδών σημάδια. Υπάρχουν τα σημάδια στις προσωπικές αποκρύψεις, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτούν, και υπάρχουν και τα σημάδια με κώδικες, τα οποία ήταν συνηθές στους αντάρτες και στους Τούρκους. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια τουρκικά, τα οποία σε όποια περιοχή της Ελλάδος και να τα βρεις, θα βρεις στόχο, θα είναι τα ίδια. Δηλαδή ερμηνεύονται το ίδιο. Και υπάρχουν και το αντίθετο βέβαια στις προσωπικές τις αποκρύψεις. Εάν βρεις ένα σημάδι, ένα σταυρό, μπορεί στην προσωπική απόκρυψη, δηλαδή άμα εγώ έκρυβα κάπου ένα αντικείμενο και βάζα ένα σταυρό, ο άλλος μπορεί να λέει ότι κοίτα να δεις, ψάχνω το μοναστήρι, κοίτα να δεις, ψάχνω τον ορίζοντα, ή κοίτα να δεις, ψάχνω την πέτρα που έχει σχήμα σταυρό. Δεν απαραίτητο. Η προσωπική απόκρυψη έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Μπορεί να βάλει το σταυρό απλά επειδή γούσταρε να βάλει το σταυρό. Δεν είναι απαραίτητο. Γι' αυτό λέμε ότι οι προσωπικές αποκρύψεις είναι πάρα πολύ δύσκολες να ερμηνευτούν. Αντίθετα από τις ομαδικές ή τις αντάρτικες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά περί τα σημάδια. Διότι με παίρνετε τηλέφωνο από το YouTube και μου λέτε, Γιώργο, έχω βρει αυτό το σημάδι στο βράχο, στο στέλνω. Μου το στέλνετε φωτογραφία και όταν σας λέω ότι είναι ένα απλό νεροφάγωμα, μου λέτε μα όχι, είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που σας λέω είναι ότι, OK, δεν πιστεύεις σε μένα, ρώτα το γείτονά σου που δεν έχει καμία σχέση με έρευνα, καμία σχέση με ραβδοσκοπία, και πες του, τι βλέπεις εδώ. Θα δεις ότι θα σου πει τίποτα. Γιατί έχεις μάθει εσύ ότι κάποιοι ψάχνανε τουρκικές λίρες, και πήγες εκεί και είδες ένα βράχο σε ημισέλινο. Και λες, όπα, εδώ είναι. Όχι, εντάξει, έτυχε. Η φύση φτιάχνει περίεργα πράγματα. Επίσης, τώρα που φέραμε το κομμάτι φύση. Στο κομμάτι φύση τι γίνεται. Η φύση κάνει παράξενα παιχνίδια, παράξενα σχήματα. Κύκλους, τρίγωνα, ρόμβους. Έχω δει τα πάντα. Επειδή έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό, έχω δει, ας πούμε, στην Αίγυπτο κύκλο σε σχήμα φούσκας. Το οποίο είναι πραγματικά, έλεγες, μα εδώ είναι τάπα. Και όπως ήταν της φύσης και υπήρχαν εκατοντάδες τέτοιες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Το μοναδικό σχήμα λοιπόν που δεν φτιάχνει φύση είναι γωνίες και τετράγωνα. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω στο ότι εάν δεις ένα βράχο και είναι τετράγωνος με γωνίες, έχει επέμβει ανθρώπινο χέρι. Γωνίες δεν φτιάχνει ποτέ η φύση. Φτιάχνει κύκλους, καμπύλες, μέχρι και ρόμβους μπορεί να φτιάξει, αλλά στρογγυλευμένους. Τρίγωνο, ρόμβο, τρίγωνο, τετράγωνο, γεωμετρικά σχήματα, γεωμετρικούς σχηματισμούς δεν θα δεις ποτέ. Αυτά τα περί φύσης. Δηλαδή, άμα βαρέσεις με ένα γεωραντάρ και δεις ένα κύκλο, μπορεί να είναι ένα φυσικό σπήλαιο. Εάν δεις ένα κύκλο με ένα τετράγωνο, δεν είναι. Είναι κάτι θαμμένο. Αν δεις ένα τετράγωνο στο σκανάρισμα του γεωραντάρ, σίγουρα είναι κάτι σκαμμένο. Αυτά λοιπόν τα λίγα πράγματα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Για να κλείσω το βίντεο θα σας πω καλές έρευνες και καλή επαφή με τη φύση, γιατί το μοναδικό πράγμα που είναι όμορφο μετά από την έβρεση ενός αντικειμένου είναι το να έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, να ραβδοσκοπείς, να περπατάς, ξαφνικά να ξέρεις ότι βρίσκεις ένα αντικείμενο. Αυτά λοιπόν όσο αφορά την προσωπική μου αντίληψη στη ραβδοσκοπία και το τι συμβαίνει σε μένα, στον δικό μου οργανισμό, το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τις ενέργειες, τα ιόντα, τις ακτινοβολίες, τα μαγνητικά πεδία και όλα τα υπόλοιπα. Ξανατονίζω ότι ούτε έμπορος είμαι, ούτε δάσκαλος, ούτε σπουδασμένος. Απλά θέλω να μοιραστώ τις εμπειρίες από τις έρευνές μου, γιατί οι έρευνές μου, όπως έχετε δει και σε βιντεάκια και θα δείτε, έχουν βγάλει πράγματα, είτε αξίας είτε άνευ αξίας. Παίρνω,
φιλτράρω, μαθαίνω. Το ότι βρίσκω ένα αντικείμενο και δεν είναι αξίας και είναι άνευ αξίας, δεν σημαίνει ότι είμαι αποτυχημένος ραβδοσκόπος. Το βρήκα. Οπότε πρέπει να τεστάρω. Τι χάλασε την όλη φάση? Η μελέτη, η έρευνα, η ράβδος μου, το υλικό? Δεν ήμουν εγώ σε καλή ψυχική διάθεση? Δεν ήμουν ενυδατωμένος? Δεν είχα πιει καλό νερό? Δεν είχα φάει καλά? Είχα νεύρα? Σκεφτόμουν κάτι πάρα πολύ έντονο? Αυτά πρέπει να αποφύγουμε γενικά. Καλές έρευνες λοιπόν να έχετε και θα δείτε το επόμενό μου βίντεο με το γερμανικό καταφύγιο και τις έρευνές μας με πολύ γνωστά και αξιόλογα μηχανήματα. Ευχαριστώ πολύ.